είμαστε εδώ σε ένα πολύ ωραίο fashion μπαζάρ, καλοκαιρινό. Παπούτσια, σανδάλια, αέλια. Ναι, είναι η αέλια Greek sandals. Όλα είναι χειροποίητα, με δέρματα πολυτελή, pony skin και καστόρια. Φτιάχνουμε για τα πιο μικρά νούμερα, από 19 έως τα πιο μεγάλα νούμερα. Όλα φτιαγμένα στο χέρι, όπως σας είπα. Είναι handmade. Είναι όλο, εξ ολοκλήρου handmade, όλα κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Και από Έλληνες παραγωγούς και τα υλικά μας όλα. Και οι βακέτες και τα δέρματα. Κάνετε και... βγαίνουν και στο εξωτερικό. Ναι, βγαίνουν. Βγαίνουν στο εξωτερικό, πηγαίνουν στο Ντουμπάι, έχουν... μεγάλη αγορά και στο Χιούστον τώρα, ξεκινήσαμε και στην Αμερική. Μια και απευθυνόμαστε και σε γυναίκες τώρα και το βαστιλέτο εδώ πέρα από το ζούγκλα, ποια είναι τα χρώματα και τα σχέδια που θα φορεθούν φέτος το καλοκαίρι? Φέτος το καλοκαίρι εμείς προτείνουμε πάντα χρώμα, αλλά το χρυσό και τα σημαίνια είναι τα κλασικά και έχουμε δουλέψει πολύ και στο φίδι. Και μας το κόκκινο είναι και από τα αγαπημένα μας. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Την κυρία Κελίδη από το studio, art studio Donner. Ακριβώς, ναι. Απίστευτα πράγματα κι εσείς έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Τι βλέπουμε εδώ? Είναι δικές μου δημιουργίες από ξύλο, χειροποίητο ξύλο, με φύλλο χρυσού, ασίμι και χρωματισμένα με χρώματα βιτρό. Πάρα πολύ. Λατρεύω τη μόδα και πάντα έχω δική μου άποψη για το αξεσουάρ. Πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι από ξύλο? Είναι όλα αυτά χειροποίητα ξύλο με φύλλο, μια παλιά τεχνική, οποία την βρίσκουμε από αρχαιότητα, με μια σύγχρονη φόρμα και γραφή. Πώς θα εμπνέεστε όλα αυτά? Πιάνω το υλικό και παίζω μαζί του και από μόνο του μου λέει τι φόρμα να γίνει, τι μέγεθος. Και συνήθως το πετυχαίνω. Πόσα χρόνια είσαστε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα από το 90. Ναι, ναι. Αρκετά χρόνια. Είμαι Ελληνίδα, έχω γεννηθεί στο εξωτερικό. Φέτος το καλοκαίρι τι θα φορεθεί, πιστεύετε, περισσότερο από σε αξεσουάρ? Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω σε ένα, κάθε καλλιτέχνης να έχει ένα δικό του προσωπικό στυλ. Φυσικά υπάρχουν τάσεις στη μόδα, στο ιντεριόρ, μία τάση η οποία ακολουθείται, μία επιστροφή στην φύση. Οπότε εγώ το έχω με το ξύλο, και θεματικά και σαν υλικά. Μία φουτουριστική έτσι από το μέλλον που είναι βέβαιο και άγνωστο. Και το hippie look. Αλλά γενικά φοριέται τα πάντα, αρκεί να έχεις να το υπηστηρίξεις, ναι, την κατάλληλη υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κελίδη. Και εγώ, να είστε καλά. Σήμερα ζέστη, ήλιος, κάνουμε εδώ ένα φάσκο μπαζάρ. Αρέσει, αλλά ταιριάζει και με το είδος μας, με τα μαντήλια, παρεώπας, μήνες. Με όλα αυτά τα ίδια τέλος πάντων που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Παρεό, ναι. Εμείς προτείνουμε το My Scarf, προτείνει με διάφορα prints τα οποία είναι... η έμπνευση είναι από τη γλώσσα μας, από τη χώρα μας, από την Ελλάδα. Δηλαδή έχουν Ελλάδα. Γενικά όλα μας τα προϊόντα είναι ελληνικά και είναι... κατασκευάζονται, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα με ελληνικές πρώτες ύλες. Αυτά είναι η σειρά από τα βαμβακερά μας που είμαστε σήμερα εδώ. Για παράδειγμα, δηλαδή, αυτό είναι ένα μαντήλι που έχει πάνω όλα τα ονόματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Είναι 3.000 ονόματα. 3.000 ονόματα. Ναι, ναι. Είναι που, ή ένα άλλο print, ας πούμε, που έχει το My Angel με τα φτερά, με γελός μου. Εδώ, θα δείξω κάτι άλλο τώρα, προσπαθώ να δείξω αστέρια. Τυχερό μου αστέρι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Πολύ ωραίο. Ή ένας λαβύρινθος πάλι σχηματισμένος από 1.000 ονόματα. Από πού εμπνέεστε? Από πού εμπνέομαι? Κακά, έχουμε μια χώρα που την αγαπάω πάρα πολύ, που έχει μια υπέροχη γλώσσα. Και εντάξει, αυτό είναι μια πηγή έμπνευσης, όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, αυτό που χρησιμοποιούμε πολύ εμείς, εδώ και χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό, είναι παίζουμε πολύ με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, εδώ έχουμε πολύ με τις ελληνικές διεθνείς λέξεις. Δεν είναι μαντήλι που είναι σχηματισμένες μια καρδιά από διεθνείς ελληνικές λέξεις.
και πολλά άλλα. Συνήθως υπάρχει μια μεταφορά πληροφοριών. Δηλαδή, συνήθως κάτι γράφουμε, κάτι αντιπροσωπεύει αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα πολλά αρώματα, μυρωδιές με την εταιρεία Σαντρίνα Τζο. Γεια σας. Έχουμε έρθει εδώ σήμερα στο μπαζάρ. Έχουμε τη συλλογή τα αρώματα ελληνικής γης και τα χρώματα δειλινού, εμπνευσμένα από τα αρώματα της ελληνικής φύσης, καθώς και τα χρώματα του ελληνικού δειλινού. Έχουμε βγάλει μια σειρά με 4 προϊόντα σώματος. Έχει body lotion, body wash, hand cream και body butter. Και επίσης έχουμε τα αρωματικά ξυλάκια για διάφορους χώρους του σπιτιού, καθώς και τα κεριά από σόγια που φτιάχνουμε. Ασχολείστε πολύ με τη φύση, με τις μυρωδιές, από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα ελληνικό ποιοτικό προϊόν και πάμε πολύ καλά σε εξαγωγές. Η εταιρεία ξεκίνησε από όταν ξεκίνησε η κρίση, γιατί θέλαμε να δείξουμε στο εξωτερικό ότι μπορούμε να βγάλουμε ωραίο ελληνικό προϊόν. Και πάει καλά. Υπάρχει δηλαδή ανταπόκριση από όσους ξέρω. Ναι, υπάρχει, δόξα τω Θεώ. Και αρέσουν. Έχουμε προσέξει πολλές συσκευασίες, τα αρώματα, την ποιότητα του καλλιτικού. Να είναι φυτικό, να είναι φυσικό και όλα αυτά τα ζητάνε οι αγορές του εξωτερικού. Ποιο άρωμα θα μας προτείνετε? Είναι πολύ ωραίο το φασκόμηλο. Φασκόμηλο με κίτρο, είναι πολύ δροσερό και κρατάει πολλές ώρες πάνω στο σώμα. Έχουμε και το body wash εδώ μαζί και πάνε καλά. Όλα τα αρώματα του ελληνικού κήπου βασικά αρέσουν. Ναι. Έχουμε γιασεμί, πορτοκάλι, λεβάντα, τριαντάφυλλο, όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ, τι να πρωτοδιαλέξω, απίστευτα. Αυτά είναι εργατέχνες και όχι απλά κοσμήματα. Όχι, δεν είναι κοσμήματα. Είναι, καταρχήν μπορείς να τα φορέσεις με διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει το παιχνίδι, το εφευρετικότητα μέσα. Αυτά τα δύο βασικά. Αυτό είναι με φύλλο χρυσό, είναι τα τελευταία. Είναι φλέξι με ενσωματωμένο φύλλο χρυσό. Το οποίο μπορείς να το φορέσεις και σαν σκουλαρίκι. Ναι. Κάποια από αυτά. Από τι εμπνέεστε? Αυτή η κλασική ερώτηση πια. Ο καλλιτέχνης μέσα του είναι. Μπορεί να εμπνευστεί από οτιδήποτε. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Περνάς στον δρόμο, βλέπεις κάτι, εμπνέεσαι. Κάθεσαι σπίτι σου, σκέφτεσαι, εμπνέεσαι. Αυτά είναι τα ψαράκια μου, τα οποία είναι λίγο μεταλλαγμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λάκα. Κι εγώ. Αυτά τα υφαίνω στον αργαλιό μου. Έχω ένα εργαστήρι στο Κολωνάκι. Και μετά μετατρέπονται ό,τι υφαίνω σε τσαντάκι, παπούτσι, πουκάκια. Πιο μεγάλες τσάντες και τέτοιες. Αυτό κάνω. Ο αργαλιός είναι ένα... έχει εκλείψει στις μέρες μας. Ναι, είναι ένας μικρός αργαλιός, 80x80, που τον έχω φέρει από την Αγγλία, ο οποίος βασικά είναι από τη Νέα Ζηλανδία φτιαγμένος. Και πριν 3 χρόνια άρχισα, όπου είχα τελειώσει με τη δουλειά μου και καθόμουν και μια φιλεναδίτσα μου που είχε σπουδάσει στην Αγγλία μου δίδαξε. Και έτσι άρχισα να το κάνω για πλάκα και αναγκάστηκα να ανοίξω εταιρεία γιατί είχε επιτυχία και δίνω στα νησιά και περνάω ωραία. Χρώματα, πολλά χρώματα βλέπω. Ναι, το χρώμα το γνωρίζω γιατί χρόνια πουλούσα ύφασμα. Είχα κατάστημα 30 χρόνια που με επιπλά υφάσματα, δώρα, ρούχα στην Κηφισιά και ήταν κάτι το ύφασμα που το γνώριζα. Οπότε ήταν εύκολο για μένα οι συνδυασμοί και όλη η έμπνευση, ας πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιάννη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Είμαστε εδώ με την κυρία Κοτσαμάνη. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ναι, είναι όλο χειροποίητα. Ένα-ένα. Δύο φορές ψημένα στο φούρνο. Όλα βαμμένα με το χέρι. Αυτά. Αυτό και αυτά είναι πυλός. Είναι πυλός. Αυτά τα πράγματα εδώ είναι functional, μπορείς να τα χρησιμοποιείς δηλαδή, έχουν γυάλωμα. Αυτά όμως, αυτά τα κομμάτια είναι πιο, είναι artistic pieces, δεν χρησιμοποιούνται. Αυτά είναι μόνο για διακόσμηση. Αυτό το σχέδιο που έχουν απάνω
είναι ένα ειδικό τρόπο, smoke firing λέγεται, που δημιουργεί αυτά τα σκεύια απάνω. Πώς σας ξεκίνησε όλο αυτό η αγάπη για τον πυλό, για... Πώς ξεκίνησε... Πάντοτε ήθελα να κάνω πυλό και έτυχε να γνωρίζω μία κοπέλα που μου είπε ότι πάει για μαθήματα. Mm-hmm. Και έτσι είπα, α, και εγώ θέλω να μάθω αυτό. Αυτό ήταν πριν 8 χρόνια και πήγα στην ίδια κυρία που πήγε αυτή να μάθω, έκανα μαθήματα για 2 χρόνια και μετά από αυτό εγώ με άλλες δύο κυρίες σκεφτήκαμε να πάρουμε δικό μας εργαστήρι για να κάνουμε τα δικά μας πράγματα, να μπορέσουμε να πάμε όποτε θέλουμε να δουλέψουμε και αυτό κάνουμε. Πολύ ωραία. 2 χρόνια κάνουμε αυτό τώρα και είναι ωραία πράγμα. Και βλέπω και τιμές σας είναι πολύ προσιτές, είναι... Τιμές, ναι, είναι λόγος. Αυτά, ναι, αλλά αυτά τα πράγματα εδώ έκανε έκθεση τον Οκτώβριο στο Hub. Αυτά, μερικά από αυτά τα κομμάτια, αυτά ειδικά ήταν μέσα στην έκθεση αυτή. Αλλά αυτά είναι οι πιο ακριβούσικα, γιατί έχουν πάρα πολλή δουλειά να δημιουργούν έτσι αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο. Είναι εκτίμη της αξίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Εντάξει, παρακαλώ. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε εδώ με την κυρία Τσιάρα, Έλενα Σάνταλς. Μάλιστα. Απίστευτα παπούτσια, σανδάλια. Ναι, είναι λαμπερά, είναι τα στολισμένα πανταχτερά. Τα σανδάλια. Υπάρχουν σε διάφορα χρώματα. Εντάξει, τα καλοκαιρινά είναι τα τυρκουάζ πιο πολύ, τα φούξια και τα γίνα. Φέτος έβγαλα και κάποια σκέτα όπως είναι με τη πλατίνα και ethnic dresses γιατί είναι της μόδας. Θα θέλετε να μας το δείξετε αυτό που λέτε? Ναι, που είναι... αυτό εδώ που είναι απλό και αυτά εδώ που είναι από τα αγαπημένα μου και είναι ethnic επειδή φέτος η μόδα έχει πολύ ethnic. Έπρεπε να τα προσαρμόσουμε κι εμείς λίγο. Είναι handmade, είναι χειροποίητα. Ναι, είναι όλα χειροποίητα, ναι. Είναι όλα χειροποίητα. Τελικά είναι καλής ποιότητας και η κατασκευή τους είναι πάρα πολύ καλή, οπότε δεν παθαίνουν τίποτα, μπορεί να το φοράει κανείς και 1, 2 και 3 χρόνια. Απίστευτα σχέδια, από πού εμπνέεστε για όλα αυτά? Από πού εμπνέομαι? Καταρχάς εμπνέομαι πάρα πολύ όταν πηγαίνω στο μαγαζιά που βλέπω όλα τα υλικά, δηλαδή ουσιαστικά τις συνθέσεις τις πρώτες τις κάνω εκεί. Και μετά στο σπίτι πειραματίζομαι. Επίσης με βοηθάει πολύ το να πάω στη θάλασσα, να ηρεμήσω, να είναι το μυαλό άδειο. Οι ιδέες έρχονται από τα υλικά πιο πολύ και από τα χρώματα και από τους συνδυασμούς. Από τα σχέδια που βλέπουμε εδώ, ποιο θα φορέθει περισσότερο φέτος το καλοκαίρι? Φορούνται αρκετά αυτά που έχουν στρας, τα προτιμάνε. Το τυρκουάζ επίσης είναι πολύ καλοκαιρινό χρώμα και αυτά εδώ νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, λόγω του ethnic. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσιάρα. Και εγώ, είμαστε καλά. Εγώ είμαι Αν. Κάνω κάποια γλυπτά pop art. Τα είμαστε λίγο και λόγω του καλλιτεχνικού χήμα, αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες. Μια χαρά είσαστε. Αυτή είναι κυρίως η δικιά μου δουλειά. Αυτό είναι το Broadway Kisses, είναι όλο από πυλό. Συνήθως εγώ δουλεύω με πυλό σε συνδυασμό plexiglass. Υπάρχουν πολλά έργα πουλημένα και σε συλλέκτες. Κάποια έργα γίνονται και customized σε κάποιους που θέλουν. Αλλά είναι πάντα βασισμένα σε μένα, σε αυτό που κάνω εγώ, οπότε αντιπροσωπεύουν εμένα, αλλά και τον αγοραστή, θα έλεγα. Αυτό πουλήθηκε εδώ σήμερα. Πάρα πολύ. Τα μπλουζάκια. Αυτό λοιπόν είναι Ethnic Kiss. Έτσι έχει ονομαστεί αυτό το έργο και θα σας πω την αληθινή ιστορία αυτού του έργου για το Red Indians. Το έκανα από τη φαντασία μου αυτό, γιατί παίζω πολύ με τη λέξη φιλιά και είναι και αν θέλετε σαν σήμα κατά τεθέν μου, είναι και το μπλουζάκι που φοράω, είναι και αυτό το μπλουζάκι. Επομένως μια κυρία που ξέρω που είναι από την Αφρική μου είπε έχεις κάνει Red Indians, της είπα γιατί και μου είπε γιατί υπάρχει φιλί ακριβώς που η γυναίκα έχει τάτου τον ήλιο πάνω της και είναι ακριβώς έτσι τα χρώματα κάνουν αυτό το... Εσείς δεν το ξέρετε αυτό το Δεν το ήξερα όταν το έφτιαξα. Απίστευτο. Όχι, απίστευτο. Και μετά έβαλα και το Red Indians επάνω
γιατί είναι πανομοιότυπο. Αυτά τα μπλουζάκια είναι, μου κάνουν πρόταση από το ΣΥΜΗ στη Νέα Υόρκη να γίνουν τα έργα μου, αν με ενδιέφερε, και σε μπλουζάκια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πολύ ωραία μπλουζάκια και μια διαφήμιση και για μένα, αν θέλετε. Έρχονται κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη, τα κάνεις customized, ναι, όλα τα έργα, και γι' αυτό είναι και μοναδικά. Δηλαδή το κάθε έργο μου μπορεί να γίνει σε μπλουζάκι, customized, όποιο, από όποιον το θέλει, και έρχεται από τη Νέα Υόρκη, από το c.me, είναι gallery που είναι στο διαδίκτυο, αλλά και πραγματική gallery στη Νέα Υόρκη. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Είμαστε καλά. Είστε κυρία Νάντια Μπέλ. Γεια σας, εγώ είμαι η Νάντια Μπέλ. Γεια σας. Τι ωραία πράγματα κι εσείς εδώ σήμερα, απίστευτο μπαζάρ. Πολύ ωραία πράγματα, σχεδιαστές, ψαγμένοι, καλλιτέχνες. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Γενικά ήρθε και κόσμος που δεν μας ήξερε, οπότε ήταν ευκαιρία να δείξουμε κι εμείς σε καινούριο κόσμο τη δουλειά μας. Έκανε πάρα πολύ ωραία μέρα, είναι καιρός να ανανεωθούμε με ένα ωραίο αξεσουάρ, με ένα κόσμημα για την παραλία, για τα βράδια μας στο νησί, για τις βόλτες μας. Εγώ κάνω χειροποίητα κοσμήματα, είμαι σχεδιάστρια και κατασκευάστρια πολλά χρόνια. Κάνω χειροποίητα κοσμήματα, κυρίως μοναδικά ή σε πολύ μικρό αριθμό αντιτύπων. Τα περισσότερα που έχουμε εδώ είναι από ασήμι, επιχρυσωμένο ή επιροδιωμένο. Είναι καινούργια συλλογή, καλοκαιρινή. Να σας δείξω λίγο. Θα σας δείξω αυτό που είναι είναι δαχτυλίδι με τριπλό, με αληθινά τυρκουάζ. Φοριέται και στα δύο, πιάνει δύο δάχτυλα, αλλά όπως στέκεται είναι σαν να το φοράς σε τρία δάχτυλα μαζί. Και από τα πιο basic, την πιο basic συλλογή, θα σας δείξω τα φτερά, που είναι αυτά τα σκουλαρίκια φτερά. Εγώ φοράω το μενταγιόν. Συμβολίζουμε κάτι τα φτερά? Ελευθερία. Εντάξει, θα μπορούσαμε να τα πούμε, κάποιοι που τα έχουν δει θεωρούν ότι είναι και σαν φτερά αγγέλου. Οπότε είναι και για τύχη, καλοτυχία και τέτοια. Εγώ δεν τα σχεδίασα συγκεκριμένα να δείχνουν κάτι. Περισσότερο μου αρέσει η αίσθηση ότι πετάς μακριά. Αυτό. Θέλετε να δείτε λίγο και τα σκουλαρίκια. Το ματάκι. Α, να σας δείξω το ματάκι που είναι το πιο γνωστό μου κόσμημα. Το έχουν βάλει πάρα πολύ και παρουσιάστριες και τέτοια. Είναι σε βαλιέ, προσαρμόζονται σε όλα τα δάχτυλα. Τώρα εδώ το έχω κάνει μόνο με ασήμι, αλλά κατά καιρούς και κατά παραγγελία το κάνω και με χρυσό. Κάτι φυλαχτά που έχω κάνει τώρα καινούρια για το καλοκαίρι είναι αυτά τα βραχιολάκια με το μακραμέ, τα οποία είναι ένα σταυρό, το φοράς όλο το και στη θάλασσα. Αυτό δεν έχει, δεν αλλοιώνεται ούτε από το νερό της θάλασσας, ούτε από το μπάνιο, οπότε μπορούμε να το φοράμε και πολλά μαζί, είναι τάση, έτσι κι αλλιώς και με τον boho στυλ και αυτά. Μπορούμε να βάλουμε εντυπωσιακά σκουλαρίκια το καλοκαίρι, που ταιριάζουν πάρα πολύ και με τα καφτάνια, και το βράδυ γενικά όταν εσύ πας μια βόλτα δεν θες έντονα ρούχα, βάζεις κάτι απλό, ένα μακρύ strapless φόρεμα, φοράς ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα μεγάλο εντυπωσιακό δαχτυλίδι, αφήνεις και τα μαλλιά σου wet look και έτσι λίγο πιο ανέμελα και νομίζω ότι είσαι ντυμένος. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στα μικροτέρα, καλά τα λέω. Σωστά, πολύ σωστά. Τον κύριο Καβαλιεράτο. Ωραία. Βιολογικά καλλυντικά, φτιαγμένα και εμπνευσμένα από την ελληνική φύση, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως το κλασικό ελαιόλαδο που έχει ο ελληνικός χρυσός, και συνεχίζουμε σε μια πιο εξειδικευμένα πράγματα όπως το ανθόνερο από πορτοκαλιά, και εμπλουτίζονται με ό,τι μας προσφέρει απλόχερα η φύση μας. Και έτσι δημιουργήσαμε ξεχωριστά καλλυντικά, βιολογικά, πιστοποιημένα για τη σύγχρονη γυναίκα. Χωρίς αρώματα, χωρίς συνθετικά, χωρίς κάτι, κάθε τι που κάνει κακό, δεν το χρησιμοποιούμε. Επηρεάζεστε πάρα πολύ από τη φύση, έτσι? Βεβαίως. Καθαρά φύση. Δηλαδή, προχωράμε με δικές μας καλλιέργειες, με ροδόνερα, με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η φύση είναι η αρχή και το τέλος της έμπνευσης. Τι θέλετε να μας δείξετε? Ας δούμε, ας πούμε, ένα πολύ.
Μία κρέμα ημέρες για παράδειγμα, με βυρκοτέρα. Mm-hmm. Είναι φτιαγμένα με ροδόνερο από τριαντάφυλλα. Οπότε έχουμε μία. Δυστυχώς η κάμερα δεν μπορεί να μας δώσει αυτή τη μυρωδιά. Mm-hmm. Και ασίμι. Ασίμι. Ναι, όπου είναι, έτσι μας βοηθάει, επειδή είναι ένα φυσικό συντηρητικό το ασίμι πέρα από όλες τις ευεργετικές ιδιότητες και είναι χωρίς συντήρηση. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα προϊόν, ένας θησαυρός της φύσης. Mm-hmm. Εσωκλείει ό,τι μπορεί να μας δώσει η ελληνική φύση σε ένα βαζάκι. Mm-hmm. Κάποιες συμβουλές για τις γυναίκες που θέλετε να δώσετε έτσι, να κάνουν τώρα πρόσφατα. Μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και πολλά πράγματα και μόνο στο σπίτι. Δηλαδή μπορούν να πλένουν το πρόσωπό τους με ένα απλό νεράκι, μπορούν να βράσουν να ζεστάνουν το νερό σε σημείο βρασμού, να προσθέσουν ένα μαρουλάκι μέσα και με αυτό να χρησιμοποιήσουν για το πλύσιμο της επιδερμίδας τους, όχι το νερό της βρύσης. Και πολλά άλλα homemade που μπορούν να κάνουν στο σπίτι, σπιτικά καλλιτικά, πέρα από αυτά που μπορούν να αγοράσουν, ένα peeling με λάδι, ελαιόλαδο και αλάτι και μετά να το βγάλουμε λίγο ο λεμόνι για να δώσει μια λάμψη μετά τη θάλασσα, μετά την ταλαιπωρία, πολλά πράγματα και στο site μας μπορούν να βρουν αρκετές και στο Facebook, δίνουμε αρκετές συνταγές τέτοιες, μπορεί να κάνει μια γυναίκα μόνη της στο σπίτι, πέρα από ό,τι μπορεί να προμηθευτεί. Κάτι διάβασα στο site σας για το νερό. Ναι. Στο νερό, αυτό ακριβώς είναι το μυστικό. Εμείς αντί για απλό νερό, χρησιμοποιούμε τα ροδόνερα. Αναλόγως με τον τύπο της επιδερμίδας, δηλαδή οι ξηρές, χρησιμοποιούμε το ροδόνερο. Αν θυμάστε, όλοι από μικροί, οι γιαγιάδες μας και τα λοιπά μας, ήταν το ροδόνερο. Στα πιο λιπαρά δέρματα, χρησιμοποιούμε το λεμόνι. Σε συνδυασμό με την αμαμελίδα. Και στα μεικτά δέρματα το πορτοκάλι. Οπότε έχουμε όλα τα στοιχεία γιατί μεταφέρουν τα αιθέρια, έλαια, τα εχνοστοιχεία, όλα αυτά που μπορούν να μας δώσουν. Μια ξεχωριστή επιδερμίδα, γιατί είναι καλλιτικό κατά 70% είναι νερό. Αν αυτό το δώσουμε σε ένα δραστικό συστατικό, τότε έχουμε πολύ δραστικό καλλιτικό. Και έτσι εμείς κάνουμε προϊόντα που είναι 100% δραστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.